σε αυτό που έχει μείνει σε όλη την Ελλάδα. Πώς βλέπεις τον εαυτό στην εκπομπή της Μενεγάκη που είχες βγει και εκεί και κάνατε λίγο χιούμορ μεταξύ σας. Σήμερα υπάρχει, που το βλέπεις, θέλω να μου πεις. Υπάρχει λόγος όμως εκεί. Α, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα θέλω πρέπει να μου πεις. Πρέπει να το πω, παιδιά, γιατί δεν το ξέρουν ίσως. Έτσι, δεν, για να πουλήσουμε γιατί γι' αυτό. Γιατί είχα χάσει τον αδερφό μου. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, δεν θα βγω. Έχω χάσει τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε δώσει όμως εμείς. Πρώτη φορά το λες ότι είναι αυτό. Πρώτη φορά. Βέβαια, μπορεί να έχω χάσει τον αδερφό μου. Και είχαμε κλείσει πριν χάσουμε τον αδερφό μου στην Μενεγάκη, στην Ελένη, να βγούμε. Ξέρω εγώ και λέω τώρα τι κάνουμε. Αλλά λέω δεν γίνεται. Και πλακώνομαι να πω τον αδερφό μου. Για να μπορέσει να τα πει. Τι να πω, τι να πω. Παιδιάρι, μα χάσει έναν άνθρωπο. Τον αδερφό σου, το αίμα σου, ναι. Φέρτε βενζίνη, το αλκοόλ δεν με πιάνει. Φέρτε βενζίνη να με τρελάνει, είπα. Κατάλαβα τι εννοεί. Και είχα και λέω πώ θα βγω, ρε παιδιά. Πάτε καλά. Έχω χάσει τον αδερφό μου να πω. Αυτή με το ζόρι, τέλος πάντων, τι να κάνω, δεν μπορούμε, έχω κάνει ανακοίνωση. Και πήγα, λες, εντάξει, έκανα κάτι σαρτάμ και τέλος πάντων αυτά συμβαίνουν. Άμα χάσεις έναν άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολα, παιδιά. Γι' αυτό, προσέξτε, έχασα τον αδερφό μου εκεί τις μέρες όταν πήγε στην Ελένη. Έτσι, μάλιστα. Να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Σώτης στεναχωρέθηκε λίγο και επιστρέφουμε.